Και πάμε να συνδεθούμε με τον Άβαρχο, τον κύριο Μαρτζούκο, για να μας πει τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα, αυτή η αποστολή και τι χαρακτηριστικά έχει. Άβαρχε, καλησπέρα, ευχαριστούμε για τη θετική σας ανταπόκριση. Καλησπέρα, κύριε Πιέρο, γεια σας. Καλησπέρα. Τι σημαίνει αυτό για μας, τι σημαίνει για τη χώρα μας η συμμετοχή σε αυτή την αποστολή, τώρα που πλέον έχει αποπλέψει φεργάτα? Πιστεύω ότι όπως άκουσα και τον κύριο Υπουργό που τα είπε συνοπτικά και συγκροτημένα, είναι απόλυτα σκόπιμη η συμμετοχή μας. Δεδομένου ότι σχετίζεται με τη διεθνή ναυσιπλοεία, δεν δικαιούται κανένας να επιτρέπει ή να μην επιτρέπει σε εμπορικά πλοία να περνούν από μια συγκεκριμένη περιοχή επαπειλή πλήγματος. Από την άλλη, σχετίζεται με την ευημερία ακόμα του λαού μας, γιατί ξέρετε ότι οι τιμές αυξάνονται δυσανάλογα με τον περίπλο της Αφρικής ή με την αύξηση των ασφαλίστρων. Και τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, την προστασία της ζωής πληρωμάτων πλοίων ελληνόκτητων, αλλά και όλων των πλοίων που διέρχονται από την περιοχή αυτή. Είναι ζωτικής σημασίας, μεγάλο ποσοστό του παγκοσμίου εμπορίου περνάει από εκεί και ιδιαίτερα προς Ευρώπη. Και βεβαίως δεν μας συμφέρει οποιαδήποτε αποσταθεροποίηση της Αιγύπτου, γιατί ήδη η διέλευση από το Σουέζ έχει πέσει στο 45% με ό,τι αυτό σημαίνει για την οικονομία της Αιγύπτου. Και επίσης δεν μας ενδιαφέρει να μην κάνουν τα πλοία οπωσδήποτε τον περίπλο της Αφρικής με τελικό προορισμό Ρότερνταμ ή άλλα λιμάνια, αλλά να καταλήγουν είναι τον Πειραιά. Είναι επικίνδυνη η αποστολή αυτή, Ναύαρχε? Έχει κινδύνους αυτή η αποστολή? Εμείς καταλαβαίνουμε ότι έχει κινδύνους, αλλά εσείς καταλαβαίνετε επιχειρησιακά να μας το εξηγήσετε. Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Τι κινδύνους μπορεί να έχει μια τέτοια αποστολή? Να σας πω, ασφαλώς δεν είναι ειρηνική επιχείρηση. Βέβαια, βρίσκονται υπό την ομπρέλα ευρωπαϊκής επιχειρήσεως με το όνομα Ασπίδες, που θα συνεργαστεί με τον άλλη της αμερικανικής ομάδας του Prosperity Guardian, στην ίδια περιοχή άλλωστε θα δρούν. Έχουν να κάνουν με έναν αντίπαλο αποφασισμένο, καλά οπλισμένο, έχει όλο το φάσμα και την ποικιλία των πυράβλων και των κατευθυνωμένων βλημάτων που κυρίως προέρχονται από το Ιράν. Έχουν drones και drones τύπου καμικάζι. Έχουν νάρκες, ταχύπλοα, ελικόπτερα και ούτω καθεξής. Άρα είναι επικίνδυνη η αποστολή για την ελληνική φρεγάτα, αυτό καταλαβαίνω. Άρα, και ναι, είχαν ακουστεί και ενστάσεις, κύριε Ναύαρχε, αν μου επιτρέπετε, για το αν έπρεπε να πάει για να μας πει ελληνικό πολεμικό. Υπάρχει επάρκεια λοιπόν της φρεγάτας μας για αυτούς τους κινδύνους? Η φρεγάτα καταρχήν πρόκειται να αναπτυχθεί ανάλογα και με τις δυνατότητές της. Δηλαδή εκτιμώ ότι για την αεροπορική κάλυψη μακράς ακτίνος θα βρίσκεται πάντα κοντά σε μια πολεμική άλλη μονάδα Γαλλίας ή Ιταλίας με δυνατότητες αεράμυνας περιοχής μεγάλων αποστάσεων. Και πιο απομακρυσμένη από ό,τι καταλαβαίνω θα είναι η δική μας φρεγάτα. Σε σχέση η δική μας φρεγάτα θα συνοδεύει πλοία βεβαίως, θα είναι κοντά στα πλοία για να παρέχει εγγύς προστασία. Μετέχει και στην αεράμυνα περιοχής, γιατί μην ξεχνούμε ότι έχει 16 πυράβλους ESSM με μεσαίες αποστάσεις αναχαιτήσεως της τάξης άνω των 30 χιλιόμετρων, και βεβαίως έχει κυρίως τα δύο πυροβόλα φάλαγξ που είναι η αυτοάμυνα και η άμεση προστασία πλοίων αλλά και της ίδιας της φρεγάτας. Το καθένα από αυτά τα πυροβόλα, τα φάλαγξ είναι των 3.600 βολών το λεπτό, έκαστο. Απίστευτο. Με δυνατότητες αυτοδιορθώσεως και εγκλωβισμού του στόχου στα τελευταία του στάδια. Συνεπώς, έχει βεβαίως, θα έχει ελικόπτερο επάνω, θα έχει ομάδα βατραχανθρώπων, έχει προστεθεί και ένα σύστημα κατά των drones πάνω στο πλοίο. Δηλαδή, κύριε Ναύαρχε, οι ενστάσεις που υπήρχαν δεν είχαν βάση? Ότι δεν θα ήταν σκόπιμο να βρεθεί μια ελληνική φρεγάτα εκεί? Κοιτάξτε, ενστάσεις βεβαίως υπάρχουν. Εγώ δεν τις ημερίστηκα αυτές τις ενστάσεις από την πρώτη στιγμή. Θεωρώ αυτονόητο για μια χώρα ναυτική με το 20% του παγκοσμίου στόλου να συμμετέχει, αν δεν συμμετέχει σε μια τέτοια επιχείρηση συμφερόντων ελληνικών και δυτικών, πότε θα συμμετάσχει και για ποιο λόγο να μην συμμετάσχει? Γιατί ξέρετε, αυτά είναι δούνε και λαβίν. Όταν εδώ δεν συμμετέχεις,
Ας αφήσουμε να μην συμμετέχει η Τουρκία, για παράδειγμα, η οποία είναι με τη Χαμάς και με τους Χούθη. Κατανοητό. Αλλά εμείς τουλάχιστον λέμε ότι δεν είναι. Ένα τελευταίο ερώτημα. Κάτσε, βρε Γιώργο μου. Δεν έχουμε να ρωτήσουμε. Διάλειμμα θέλουμε να δώσουμε. Γι' αυτό θέλω να ρωτήσω, γιατί υπάρχει ένα χαρακτηριστικό. Η Ελλάδα έχει τη διοίκηση και έχει τη διοίκηση της ευρωπαϊκής δύναμης. Και αυτό δεν το έχουμε πολύ συζητήσει. Στο στρατηγείο στη Λάρισα και επικεφαλή στον αντιπλήρχο, τον κύριο Γρυπάρη. Θέλω να ρωτήσω, αυτό τι σημαίνει, ναύαρχε, για τη δική μας πλευρά? Αν δεν κάνω λάθος, είναι υποναύαρχος στη Λάρισα, όχι αντιπλήρχος. Σωστά, σωστά. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Σωστά με διαφέρει. Ο επιχειρησιακός διοικητής εμπλό θα είναι η Γάλλος ή η Ιταλός. Ο Ιταλός είναι, ναι. Έτσι, από τη Λάρισα όμως θα είναι η κεντρική διοίκηση. Και πρέπει να τονίσουμε και το εξής, ότι η ευρωπαϊκή δύναμη στην οποία εντάσσεται η φρεγάτα Ίδρα δεν θα μεθέξει οι ασδήποτε επιθετικές ενέργειες κατά της Ιεμένης. Δηλαδή δεν πρόκειται να βάλει κατά στόχων ξηράς. Μάλιστα. Είναι σε αντίθεση με αυτό που κάνει η άλλη αμερικανική ομάδα του Prosperity Guardian. Μάλιστα. Άρα η χώρα μας δεν επιτίθεται σε κανέναν. Αμήνεται. Μάλιστα. Ναύαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαρτζούκο. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Σύντομο.